Μετά από χρόνια προσπαθειών έφτασε η στιγμή της απομάκρυνσης από την Αγία Γαλήνη των δύο κατασχεμένων πλοίων, η παρουσία των οποίων προκαλούσε πολλαπλά προβλήματα στη λειτουργία του λιμανιού. Πρόκειται για το τσιγαράδικο Ζάχρα και το πλοίο Ανδρέα, στα μπάρια του οποίου βρέθηκαν 13 τόνοι χασί σε σοκολάτα και 3 εκατομμύρια χάπια κάπταγκον. Πριν από μερικές μέρες ήρθε από το Υπουργείο ο επιθεωρητής. Κατά τις πληροφορίες που έχουμε, είναι και τα δύο αξιόπλοα για να ρημουλκηθούν. Δεν μπορούν να φύγουν με δικές τους δυνάμεις. Οπότε πλέον είναι οι τυπικές διαδικασίες τελευταίες από το Υπουργείο και η έγκριση, γιατί πρέπει να έρθει το Υπουργείο το δικό μας, σε συνεννόηση με το Υπουργείο της Τουρκίας, για να υπάρξει συνεννόηση, ανταπόκριση και να φύγουν τα πλοία και να τα δεχτεί στην Τουρκία όλη η ΑΓΑΣ. Η εταιρεία που απέκτησε σε πληστηριασμό το πλοίο Ανδρέα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο με τη συμβολή του νομικού συμβούλου Βαγγέλη Στρατουδάκη τη μάχη με τη γραφειοκρατία, την οποία κατάφερε να ξεπεράσει πριν από λίγες ημέρες, όταν πλέον στην Αγία Γαλήνη έφτασε κλιμάκιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν είναι αξιόπλο να πραγματοποιήσει το τελευταίο του ταξίδι μέχρι το λιμάνι της Τουρκίας, όπου αναμένεται να κοπεί και να πωληθεί για παλιοσίδερα. Για να απομακρυνθούν, πρέπει είτε να φύγουν αυτοδύναμα, δηλαδή με δικές τους δυνάμεις, είτε να υπάρξει κάποιο ρημουλκό για να τα απομακρύνει. Παράλληλα, ο κύριος Στρατουδάκης, ως πληρεξούσιος του νέου ιδιοκτήτη του Ανδρέα, ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία και με τους ιδιοκτήτες του Ζάχρα, επιτυγχάνοντας συμφωνία για μια κοινή επιχείρηση ρημούλκησής τους στα παράλια της Τουρκίας, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος της επιχείρησης, όπως και τελικά έγινε. Έτσι, μέσα στο επόμενο 15ήμερο, τα δύο πλοία με το βαρύ ποινικό παρελθόν θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, απελευθερώνοντας ζωτικό χώρο προς μεγάλη ικανοποίηση των φορέων της περιοχής. Είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο. Κατά τη δικιά μας εκτίμηση, μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουν απομακρυνθεί και τα δύο πλοία, καθότι η παραμονή τους στο λιμένα της Αγίας Γαλήνης έχει δημιουργήσει πληθώρα αντιδράσεων από όλο τον κόσμο, αλλά και δεν δημιουργεί μια όμορφη εικόνα για το λιμάνι ενός τόσο ωραίου τόπου, με δύο πλοία που είναι άχρηστα εδώ και δύο χρόνια. Το πλοίο Ζάχρα είχε εντοπιστεί το Μάρτιο του 2015 στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων στη διάρκεια μεταφόρτωσης στη στεριά 3.500 χαρτοκιβωτίων με ελαθρέα τσιγάρα. Το Ανδρέα εντοπίστηκε το Δεκέμβριο του 2017 ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης. Αρχικά στα μπάρια του, μετά από έρευνα, είχαν βρεθεί περίπου 6,5 τόνοι χασίς σε μορφή σοκολάτας. Και ενώ το σκάφος αυτό είχε παροπλιστεί και αγοραστεί στον πληστηριασμό από τον νυν ιδιοκτήτη, προέκυψε νέα πληροφορία στο λιμενικό. Ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό των 6,5 τόνων χασίς, οι λιμενικοί ξύλωσαν τα πάντα στα αμπάρια του πλοίου, ξεθάβοντας ακόμη 6,5 τόνους χασίς, αλλά και 3 εκατομμύρια χάπια κάπταγκον. Όπως φαίνεται, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, τα δύο πλοία θα κάνουν μαζί το τελευταίο τους ταξίδι πριν γίνουν σκράπ στα διαλυτήρια του Αλή Αγά στα παράλια της Σμύρνης. Ήρθε σε επικοινωνία και με τον ιδιοκτήτη του δεύτερου πλοίου, του Ζάχρα, ώστε να γίνει ταυτόχρονη μεταφορά τους, ταυτόχρονη απομάκρυνση και να επιμεριστεί και τη δαπάνη της μεταφοράς. Θα έρθει λοιπόν ένα ρημουλκό σκάφος, μεγάλο ρημουλκό, το οποίο θα μεταφέρει και τα δύο πλοία από το λιμένα της Αγίας Γαλήνης για να πάνε ουσιαστικά και τα δύο για καταστροφή, να πάνε στον Αλή Αγά στην Τουρκία, όπου είναι το μοναδικό μέρος που μπορούν αυτά τα δύο πλοία πλέον να καταστραφούν, να κοπούν, δηλαδή να πάνε για παλιοσίδερα.